χώρα στην Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία και κυρίως πάλι στην πράξη πώς θα λειτουργήσει από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, τα οποία δεν βρίσκονται μέσα στην ελληνική επικράτεια, αλλά παραμένουν κυριαρχικά δικαιώματα, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλωσορίζω λοιπόν τον φίλο μου, τον εκλεκτό, τον αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της Ανωτάτης Σχολής Ευερπίδου. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Ερντογάν σε αυτό το κρίσιμο διάστημα των 3-3,5 ετών που θα διατρέξει μέχρι η Ελλάδα πραγματικά να εντάξει στον πολεμικό της στόλο τις φρεγάτες Μπελαρά, μόνο τον εξοπλισμό τους, οι οποίες αναπτύσσουν άμυνα περιοχής, όπως επανειλημμένως έχουμε συζητήσει και εξηγήσει σε αυτή την εκπομπή. Ο Ερντογάν θα κάνει κινήσεις και ήδη τις ξεκίνησε, κινήσεις αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου. Στην Κύπρο αμφισβητεί και την κυριαρχία. Μέσα σε θαλάσσιες ζώνες, στις οποίες έχει κυριαρχικά δικαιώματα και η μία πλευρά του ελληνισμού, ο ελλαδικός, και η άλλη, ο κυπριακός ελληνισμός, δημιουργώντας τετελεσμένα και καταπατώντας αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα. Η πρώτη ερμηνεία της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνδρομής δείχνει ότι αυτά δεν καλύπτονται από την αμυντική συνδρομή. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν ειδικός και η Τουρκία γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, εδώ και καιρό διεξάγει εναντίον της Ελλάδος ένα είδος υβριδικού πολέμου μοναδικού στον πλανήτη, γιατί συνήθως αυτό που λέμε υβριδικές επιχειρήσεις είναι κάτω από το κατόφλι του κανονικού πολέμου. Αυτό που κάνει η Τουρκία εναντίον μας είναι πάνω από το κατόφλι, δηλαδή είναι ένα είδος ολοκληρωτικού πολέμου κατά της Ελλάδος, που δεν είναι πόλεμος μεν, είναι άτυπος πόλεμος, αλλά οι στοχεύσεις του είναι ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή θέλει να αποδομήσει ολοκληρωτικά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Το βλέπουμε με αυτή την παρανοϊκή, εκνευριστική, έως και κομική, αλλά εξόχως επικίνδυνη απειλή που έχουμε για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Που από τη μία σου λένε ή αποστρατιωτικοποίησέ τα, δηλαδή πάψε να έχει κυριαρχία, γιατί όταν μια χώρα συμφωνήσει να μην έχει στρατιωτικές δυνάμεις, πάβει να έχει κυριαρχία, ή αν δεν το κάνεις, τότε εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κυριαρχία εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζει αυτές τις ενέργειες που είναι ολοκληρωτική επίθεση, επαναλαμβάνω, είναι πόλεμος αυτό που δεχόμαστε από την Τουρκία, και όντως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα κενά που υπάρχουν στην ελληνική αμυντική στρατηγική και γενικότερα, δηλαδή είναι ένα είδος υβριδικών επιχειρήσεων που στοχεύει ακριβώς στο να μην μπορέσεις να ενεργοποιήσεις συμβατικές άμυνες. Είναι δεδομένο ότι μετά τη συμφωνία με τη Γαλλία θα εντείνει αυτές τις επιθέσεις. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Μπορεί να μας καλύψει η γαλλική πλευρά, ας πούμε, με μια ερηματική διακοίνωση η οποία θα λέει ότι επίθεση κατά της Ελλάδος δεν είναι μόνο η ένοπλη επίθεση η οποία στρέφεται κατά της επικράτειας, η οποία επικράτεια σήμερα κακώς φτάνει μέχρι τα 6 μίλια, δηλαδή εκεί έτσι ορίζεται η Αιγιαλίτιδα, η ελληνική Αιγιαλίτιδα ζώνη, θα έπρεπε να είναι στα 12, κακώς είναι στα 6, αλλά τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι πέραν της εθνικής κυριαρχίας, είναι κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και μάλιστα είδαμε τα τουρκικά πολεμικά να ενοχλούν το Νότιο Καλτζέο, 8 μίλια ανατολικά της Κρήτης, πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και μέσα σε χώρο των οριοθετημένων αποκλειστικών οικονομικών ζωνών από το Ελληνοαιγυπτιακό Σύμφωνο. Λοιπόν, ναι. Μπορεί μια ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας να δώσει μια διασταλτική ερμηνεία σε αυτή τη συμφωνία ή να υπάρξει ένα παρακολούθημα της συμφωνίας αυτής το οποίο να διευκρινίζει και αυτό το ζήτημα? Πρέπει να το ζητήσει ο Μητσοτάκης ή θα το αφήσουμε κενό με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει στα 3 επόμενα χρόνια? Νομίζω ότι για να γίνει αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, πρέπει όμως πριν και πάνω απ' όλα η ίδια η Ελλάδα
να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν είναι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, είναι υποχρέωση κάθε χώρας να υπερασπίζει την υπόστασή της και να οριοθετεί την υπόστασή της. Νομίζω ότι η εποχή του κατενάτσιο, θα έλεγα, που θεωρούσαμε ότι να μην ανακηρύξουμε ΑΟΣ, να μην προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων, γενικότερα να μην τζιγκλάμε την Τουρκία, έχει φτάσει στο τέλος της. Εάν θέλουμε όντως να εκμεταλλευτούμε πραγματικά το τεράστιο δυναμικό που μας δίνει η συμφωνία με τη Γαλλία, νομίζω ότι πριν και πάνω απ' όλα πρέπει να προχωρήσουμε σε ρύθμιση αυτών των θεμάτων, να οριοθετήσουμε την ύπαρξή μας δηλαδή, και από εκεί και δηλαδή, πέρα συγκεκριμένα κύριε καθηγητά, επέκταση πρώτο και καλύτερο, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Βέβαια το πότε θα γίνει, θα ληφθεί αυτή η απόφαση είναι ένα θέμα, αλλά δεν μπορεί να το αφήνουμε να και το κάζους μπέλι. Ακριβώς για να αδρανοποιήσουμε το κάσους μπέλι, δηλαδή για να φέρουμε την Τουρκία ενώπιον, δεν μπορεί μια χώρα να μην, οποιαδήποτε χώρα, δεν μπορεί να μην εξασκεί ένα θεμελιώδες κυριαρχικό της δικαίωμα. Εγώ λέω υποχρέωσή της, γιατί όταν όλες οι άλλες χώρες το κάνουν πρέπει να το κάνεις και εσύ, επειδή σε απειλεί ο γειτονάς σου. Ακριβώς επειδή σε απειλεί πρέπει να το ενεργοποιήσεις, έτσι ώστε να δούμε... να λειτουργήσει αποτρεπτικά, να τους οδηγήσει δηλαδή σε αδιέξοδο. Βέβαια υπάρχει ρίσκο, αλλά νομίζω ότι το ρίσκο θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο σε βάθος χρόνου και δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική των δεκαετιών που έχουμε του κατενάτσιο, κάνουμε ότι αγνοούμε την Τουρκία, τότε θα καταστρέψουμε και αυτή την εκπληκτική, την ιστορική συμφωνία. Θέλω να πιστεύω όμως και νομίζω ότι μετά και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στο Κοινοβούλιο, που θα έλεγα ότι ήταν εξόχως ρεαλιστικές και ψύχρεμα ρεαλιστικές όσον αφορά τον τουρκικό κίνδυνο, νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε σε μια άλλη πολιτική που θα δίνει έμφαση στην αποτροπή και όχι σε αυτό το καρκίνωμα του κατευνασμού που μας οδήγησε όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια θα σας πούν ορισμένοι, υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακεί η Ελλάδα σε μια πολεμική σύγκρουση πριν προλάβει να ολοκληρώσει την πολιτική και την στρατηγική ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων της, κάτι που αργεί και φαίνεται ότι ολοκληρώνεται γύρω στο 2025. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει, σωστό είναι αυτό, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ότι πάντοτε κάτι θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε τα Ραφάλ, μετά θα περιμένουμε τις Μπελαρά, μετά θα περιμένουμε τις Γκοβίτ, μετά θα περιμένουμε κάτι άλλο, μετά τα F-35. Οπότε νομίζω ότι δεν έχει νόημα αυτό. Άλλωστε και η Τουρκία κάνει κινήσεις με άλλο τρόπο, με πιο ασύμμετρο τρόπο θα έλεγα, αλλά πρέπει να το δούμε κι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε... μειονεκτική θέση στρατιωτικά έναντι της Τουρκίας. Αντιθέτως, και δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ένα σοβαρό νοικοκύρεμα των ενόπλων δυνάμεων, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα η Τουρκία θα επιλέξει μια θερμή αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Δεν μειονεκτούμε στρατιωτικά έναντι της Τουρκίας. Όχι, αυτό δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμη και σήμερα. Δεν μειονεκτούμε στρατιωτικά έναντι της Τουρκίας. Έτσι, και αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα δεν δικαιολογείται η τοπάθεια σε ορισμένους υψηλά ιστάμενους κύκλους. Να το πούμε αυτό. Να το πούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Ούτως ή άλλως, ο Ερντογάν δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε από ό,τι βλέπω. Σωστό, δίνει πολλές ευκαιρίες. Είδατε και τα γεγονότα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με το Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή κύριο Γρίβα, ο οποίος πραγματικά τιμά την ανωτάτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, διδάσκοντας γεωπολιτική. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Θα περιμένετε τώρα τον Γιώργο Μελιγκόνη με το επιτελείο το δημοσιογραφικό του Κόντρα για ένα μεγάλο δελτίο ειδήσεων και μετά τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα έχει στο τραπέζι της συζήτησης η Νατάσα Γιάμαλη. Εδώ ολοκληρώσαμε τον κύκλο των εκπομπών αυτής της εβδομάδος. Μέχρι να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 9 που πάλι θα σπάσουμε αυγά αποκαλύπτοντας όλα όσα σας κρύβουν οι άλλοι. Μην ξεχνάτε, το Europos 24 ώρες στο 24ωρο τα βγάζει όλα στη φόρα. Λοιπόν, παρακολουθήστε το. Καλό βράδυ.